του Κυρίου και τις μυροφόρες γυναίκες. Αυτή η αγάπη προς τον Κύριο στην περίπτωση του Ιωσήφ και του Νικοδήμου εκδηλώθηκε με ηρωισμό και αυταπάρνηση. Ο Ιωσήφ ευχήμων βουλευτής, δηλαδή σεβαστό και επίσημο μέλος του Λαϊκού Συνεδρίου, ήταν αυτός που τόλμησε να παρουσιαστεί στον Πιλάτο και να ζητήσει το Άγιο Σώμα του Κυρίου για τον ενταπιασμό. Τόλμησε χωρίς να υπολογίσει τις αντιδράσεις των Ιουδαίων ή τυχόν απόρριψη του αιτήματός του. Τόλμησε και αγνώριζε ότι αυτός έθετε σε κίνδυνο το αξίωμα, την περιουσία, την ίδια του την ζωή. Αυτή την τόλμη καλούμαστε και εμείς να αποκτήσουμε, τόλμη για να ομολογούμε την πίστη μας, ακόμη κι αν δεχόμαστε ειρωνίες γι' αυτό, να θυσιάζουμε τον εαυτό μας χάρη των άλλων, να μένουμε πιστοί στο θέσμα του Θεού, ό,τι κι αν αυτό μας κοστίσει. Ειδικά στην εποχή μας χρειάζεται τόλμη για να είναι κανείς γνήσιος μαθητής του Κυρίου, διότι όπως τονίζει και ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως. Στο μεταξύ, πιστές και αφοσιωμένες μαθήτριες του Κυρίου, που είχαν παρατηρήσει προσεκτικά τον τόπο όπου ενταφιάστηκε το σώμα του Χριστού, περίμεναν να περάσει η αργία του Σαββάτου για να πάνε και να το αλείψουν με αρώματα και να εκδηλώσουν έτσι το σεβασμό και την αγάπη τους προς τον αδελφό τους διδάσκαλο. Πράγματι ξεκίνησε για το μήμα λίγο πρωί της μιας Σαββάτων, πολύ πρωί της πρώτης ημέρας εβδομάδος, την ώρα που ο ίδιος άρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι. Οι γυναίκες αυτές έτρεξαν στον τόπο του Κυρίου για να επιτελέσουν το ιερό τους έργο. Είναι χαρακτηριστικός ο πόθος των Αγίων Μυροφόρων γυναικών να βρεθούν στον τάφο του Κυρίου, όθρουβα Θεός. Είναι αξιοθαύμαστη και η τόρμη τους να βαδίσουν μέσα στη νύχτα χωρίς να υπολογίσουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Τόσο δυνατή ήταν η αγάπη και η αφοσίωσή τους προς τον Σωτήρα Χριστό. Αλήθεια έχουμε εμείς παρόμοια αγάπη προς τον Κύριο. Ξημερώνει η Κυριακή, οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν από το πρωί. Μας καλούν να έρθουμε να αντρέψουμε τον Κύριο. Κι αν οι μυροφόρες είχαν τέτοιο πόθο για το νεκρό σώμα του Κυρίου Ιησού, με πόσο μεγαλύτερο πόθο πρέπει να προσευχόμαστε στο Ιερό Ναό. Οι πιστοί χριστιανοί που γνωρίζουμε ότι εκεί θα συναντούσαν τον αναστημένον Κύριον, τον αιώνιο νικητή του θανάτου. Εμείς που έχουμε τη μοναδική ευλογία να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αν διδαχθούμε από το παράδειγμα των μυροφόρων και κάθε Σάββατο βράδυ ας αφήνουμε άλλες απασχολήσεις και περισπασμούς. Ό,τι η σκέψη και η καρδιά μας ας είναι σταμένη στη λατρεία του Θεού. Με τέτοιο πόθο και κατάλληλη προετοιμασία, ας ξεκινούμε κάθε Κυριακή πρωί να έρθουμε στην Εκκλησία, εκεί που μας περιμένει ο Αναστάς Κύριος, για να μας χαρίσει ειρήνη, παρηγοριά και ελπίδα. Βέβαια, βαδίζοντας την οδό του Κυρίου, πολλές φορές να ζούμε δυσκολίες και εμπόδια. Ας μην απαγοητευόμαστε όμως, πολλοί μας διδάσκουν και στο σημείο αυτό η επιμονή και η πίστη των μυροφόρων γυναικών. Καθώς προχωρούσαν προς το μνημείο, έλεγαν μεταξύ τους, «Τις αποκυλήσει μην το λίθο, ποιος θα μας κυλήσει εκείνο τον αγκόλυθο από την είσοδο του μνημείου?» Και τα έλεγαν αυτά μεταξύ τους, διότι ο λίθος που έφερε τον τάφο ήταν τεράστιος και δεν ήταν εύκολο να μετακινηθεί.
Παρόλα αυτά δε γύρισαν πίσω, έμειναν σταθερές στην πορεία και την αποστολή του και δικαιώθηκαν και την πίστη και την σταθερότητά του, διότι μόλις έστρεψαν τα μάτια τους προς το μνημείο, παρατήρησαν με έκπληξη ότι ο κόλληθος είχε μετρηθεί και δεν είχαν πλέον δυσκολία στην πρόσβαση. Ισίασαν και εκεί και δέχτηκαν το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Δυσκολίες και εμπόδια συναντούμε και εμείς συχνά στη ζωή μας. Κάποτε τα προβλήματα φαίνεται ότι οδηγούν σε αδιέξοδο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Τα αδύνατα παρανθρώπης μετά παρά το Θεό εστί. Ας προχωρούμε πάντοτε με πίστη και ελπίδα. Η ελπίδα στον Αναστάντα Κύριο δεν θα μας τροπιάσει και δεν θα μας διαψεύσει ποτέ. Με τα φως του Θεού.